Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς. Θα καλύψει την δεξιά πτέρυγα της Παφού στην άμυνα στο σημερινό παιχνίδι. Κούζικ θα ψάξει και θα βρει τον Μέρφη. Θέλει να μπει περιοχή. Πέσιμο. Τίποτα, λέει ο κύριος Θεούλη. Στην πρώτη φάση, στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα εδώ, βλέπουμε τον Γιούστε. Πάφος θέλει να βγει μπροστά με τον ταχύτατο Βα, ο οποίος παίρνει μπάλα, θέλει να περάσει και περνά και από τον Γιούστε. Μπαίνει περιοχή, ευκαιρία για την Πάφο. Ο Βα απέναντι, ο Κούζικ. Τελευταία στιγμή βγαίνει άμυνα. Εδώ την προσπάθεια θα δούμε του Βα. Ξεφεύγει και από τον Γιούστε. Θα γυρίσει, όμως τελευταία στιγμή να το εκτελεί. Το κεφάλι έξω, την προσπάθεια που έκανε ο Σαΐθ, που προωθήθηκε. Πρώτη τελική ουσιαστικά για την Παφό, εδώ με το κεφάλι του Σαΐθ. Η μπάλα πάει πίσω στον Ματέι, κατεβάζει. Θέλει να κάνει το 1-2 με τον Ντικινί, αλλά χάθηκε. Γίνεται και φάουλ. Εδώ η προηγούμενη φάση, το φάουλ στον Κούζικ. Σακέτη. Κάνει κίνηση ο Αγκύρε, θα του δώσει την μπάλα. Ο Αγκύρε όμως είναι σε θέση offside. Στον Ισπανό, εδώ βλέπω ότι δεν είναι σε θέση offside. Την ώρα της πάσας ο Αγκύρε καλυπτόταν νομίζω από το Σάιθ που ήταν στο κέντρο της άμυνας εκεί. Ο Αγκύρε κάνει πρώτη προσποίηση, κλείνεται όμως από τον Αουρέλιο. Ματέι. Και πάλι ο Αγκύρε τη σέντρα, το κεφάλι έξω. Πρώτη καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Εδώ με τη σέντρα του Αγκύρε. Πρώτη ουσιαστικά πολύ καλή επίσκεψη του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας προσπάθησε και ο Ζωάο Πέδρο μια-δυο φορές, ωστόσο δεν έκανε την καλύτερη επιλογή ο Πορτογάλος, που βλέπει από τους ποδοσφαιριστές του. Ο κύριος Τόσακ έκανε παρατηρήσει. Τάτσον, το φάουλ που είδαμε νωρίτερα για την Πάφο. Παρατηρήσει τον Αγκύρη από τον κύριο Θεουλή, ότι ήταν το τελευταίο φάουλ που έκανε στο επόμενο παλιά κάρτα. Η σέντρα που έγινε από τον Αουρέλιο. Ο Μέρφη δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Εδώ η φάση νωρίτερα, ο Μέρφη φαίνεται να ήταν σε θέση offside. Ψάχνει να ελευθερωθεί ο Ουκρανός, περιμένει τη βοήθεια του Αουρέλιο. Η πάσα του για τον Αουρέλιο, είναι offside ο βοηθός. Εδώ δεν φαίνεται να... νομίζω καλύπτεται από τον Γιούστε ο Αουρέλιο. Με το δεξί βγάζει έξω στον Ντένιτς. Αριστερά είναι ο Μπένσοπ, θα κάνει το σούτ, ο Ρούτκο μαζεύει. Εδώ η φάση με τον Μπένσοπ, να έχει χώρο να κάνει το σούτ. Ο Ρούτκο με σωστή τοποθέτηση μάζεψε εύκολα την μπάλα. Προς τα έξω πάει ο Ματέι. Η κοινή ψάχνει χώρο να κάνει σούτ, ο Ρούτκο μαζεύει. Με σωστή τοποθέτηση μαζεύει την μπάλα. Όσες φορές χρειάστηκε ο Ουκρανός πορτιέρο της Πάφου. Κρατά μπαλά, ψάχνει, είναι πολύ καλά κλεισμένη πίσω η Πάφος και προσπαθεί μεσοεπιθετικά με γρήγορες αντεπιθέσεις να φιλήσει. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ. Παράβαση από τον Σακέτη, φάουλ για την Παφό. Μπένσοπ θέλει να περάσει, πέφτει, φάουλ για τον Απόλλωνα. Εδώ το φάουλ του Πάτσον. Σακέτη κίνηση από τον Πέδρο. Τον κλείσει ο Βαλεριάνος, ο Πέδρο θα κερδίσει, φάουλ η Πάφος. Θα κάνει φάουλ ο Πέδρο. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Πέδρο και τον Βαλεριάνο. Πέρασε στα ριχά, να δούμε πρώτη προσπάθεια για την Πάφο. Με τον Κούζικ, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πάνω το εξαιρετικό pressing της Πάφου. Βα. Κερδίζει φάουλ, την παρέμβαση του Πέδρο στην εστία του Μολ. Εδώ το καθαρό φάουλ του Πέδρο. Ο Άγγλος έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί ο Πάτσον. Βγαίνει ο Μολ, ο οποίος συγκρούεται εκεί με συμπαίκτη του. Μπάλα πάει κόρνερ.
Κόρνερ για την Πάφο που θα μείνει μπροστά και στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Ο Μολ είναι στο έδαφος και φαίνεται ότι έχει προβλήμα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο Μολ. Έχει χτυπήσει το κεφάλι και πάει για αναγκαστική αλλαγή ο Απόλλωνας και μάλιστα αλλαγή τερματοφύλακα. Βα! Και πάλι έχει χώρο. Τώρα πέρα τον κλείσει ο Γιαννιώτας. Η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Βα κάνει τρίπλα. Μπαίνει περιοχή. Θα γυρίσει υπομάκρυση σε κόρνερ. Εδώ η προσπάθεια του Βα. Διαμαρτύρηθηκαν εδώ οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα ότι η μπάλα βγήκε εκτός. Δεν φάνηκε από την πρώτη επανάληψη. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Αν βγήκε μπάλα ολόκληρη, εδώ βγαίνει. Βγαίνει και δεν βγαίνει. Δεν είναι εύκολη φάση. Πάση περιπτώσει, κόρνερ. Και γίνεται λάθος τελικά. Γιαννιώτας, δυνατό φάουλ από τον Βαλεριάνο. Κίτρινη. Εκτελεί ο Πέδρο. Μπάλα. Καταλήγει στο Ρούτκο, όμως υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Εδώ το φάουλ που έκανε ο Γιούστε. Ο οποίος αμέσως, όπως είπαμε, πήγε δεξιά. Τώρα είναι κοντά στον Μπένσοπ. Ενώ υπάρχει κίτρινη καρτά. Εδώ με τον Ροπές ο Μέρφι ήταν. Συγχωρείτε. Ήταν κοντά στη φάση και δέχεται την κίτρινη καρτά. Ο Απόλλωνας μπροστά. Γιαννιώτας θα χάσει με φάουλα από τον Βαλεριάνο. Εδώ το τράβηγμα της φανέλας από τον Βαλεριάνο. Επιστρέφει όμως ο Απόλλωνας. Πάλα πάει και πάλι στον Πέδρο δεξιά. Τον κλείσει ο Βαλεριάνος. Κάνει σέντρα ο Πέδρο. Στην περιοχή το πέσιμο, το σούτ γκολ ο Απόλλωνας. 1-0 ο Τένιτς. Θα σκοράρει στο 56. Να δούμε εδώ την επανάληψη της φάσης. Πέδρο η σέντρα. Το πέσιμο στην περιοχή, ο Ντένιτς ήταν αμαρκάριστος. Το πέσιμο του Μπένσοπ, το σούτ του Ντένιτς, δεν μπόρεσε ο Ρούτκο. Εδώ δεν υπήρχε κάτι στο πέσιμο του Μπένσοπ, όμως ο Ντένιτς σκόραρε. Καθώς έχει χώρο, ανεβαίνει και ο Πανός, του δίνει την μπάλα, κρατά η σέντρα απέναντι εκεί που κινείται ο Βα. Θα κατεβάσει ο Βα στην περιοχή, κάνει την προσπίση, φέρνει την μπάλα στην περιοχή και πάλι. Να το 1-2. Βα έχει χώρο να γυρίσει, ευκαιρία ο Αγκούλο. Το πλασέο Δημητρίου την απόκρουση. Επιμένει το σούτ από τον Αγκούλο έξω. Καλή φάση για την Πάφο διπλή. Με τον Αγκούλο. Εδώ το 1-2 με τον Βα. Θα γυρίσει και πάλι στον Αγκούλο. Κρατά, κάνει εδώ το γύρισμα. Ο Δημητρίου διώχνει. Η μπάλα φτάνει στον Αγκούλο και πάλι μετά την παρέμβαση του Βαλακάρη. Νέο σούτ έξω. Έχει χώρο. Κρατά μπάλα. Ψάχνει το σούτ. Το κάνει ο Ρούτκο. Πέφτει και μαζεύει. Γιαννιώτας. Κλείνει ο Βαλακάρη. Γιαννιώτας κρατά. Βαλακάρη τον κρατά. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Χαραλάμπε πάει για τρίτη κίνηση ο Απόλλωνας. Μην ξεχνάμε και την κίνηση που έκανε αναγκαστικά με τον Δημητρίου. Το γκολ του Ντένιτς. Γιαννιώτας κάνει φάουλ στον Βα και θα δεχτεί καρτά, κιτρινή. Εδώ κοιτάξτε πάει με δύναμη. Πατάει τον Βα. Δυνατό φάουλ. Να μου επιτραπεί να πω ότι στο σημερινό παιχνίδι δεν έχει δείξει αυτές τις επιθετικές αρετές που έδειξε στις δύο πρώτες αγωνιστικές, παρά το ότι στη δεύτερη αγωνιστική δεν σκόραρε, αν καταλάβω. Είχε ευκαιρίες. Εδώ υπάρχει κίτρινη. Βαλακάρη. Ο Βα που συγκλίνει περισσότερο στο κέντρο. Θα περάσει. Πλεονέκτημα. Το φάουλ που κάνει ο Ντένιτς. Βα. Περικό θα γυρίσει. Τελευταία στιγμή βγάζει άμυνα ο Ρομπέρς. Εδώ δραστήριος Βα.
κάθετη για τον Περικό, θα γυρίσει ο Ροπέρς, δεν ήταν έτοιμος ο Αγκούλο πίσω. Κάνει λάθος και ο Απόλλας με προϋποθέσεις. Είναι όμως πιο κοντά στην μπάλα ο Κουβίντα και εδώ υπάρχει φάουλ, δυνατό φάουλ από τον Πιτά. Κουβίντα, εδώ κοιτάξτε το φάουλ που κάνει. Αντιδρά και με αυτό το Κουβίντα. Εδώ. Έχει κάποιο βαθμολογικό κερδός. Να δούμε πρώτη προσπάθεια και να έρθουμε σε σένα. Για τον Απόλλωνα η προσπάθεια. Εδώ η μπάλα πάει αριστερά. Τρέχει ο Νταβόπιος. Ήταν και αυτό σε θέση offside, καθώς δεν πήγε στην φάση ο Ντικινή. Να δούμε αν ο Νταβόπου πήγε στη συνέχεια. Ναι, ήταν και αυτό σε θέση offside. Λίγο πιο μπροστά και αυτός. Εκτελεί ο Πάτσον, πάει απευθείας ο Δημητρίου, πέφτει στη γωνιά του και διώχνει σε κόρνερ. Εδώ πέφτει και διώχνει σε κόρνερ. Βαλεριάνος, όμορφα για τον Κβίτα. Κίνηση από τον Βα. Η σέντρα απέναντι με δύναμη, μπάλα πάει πίσω στον Πανός. Με την μία η Αγκούλο, κάνει λάθος όμως αυτός. Και ο Απόλλωνας Σέλη αυγή σε αντεπίθεση τώρα. Με τον Ταμπό. Πάει τον κλείσει ο Ακάλε, είναι κοντά του και ο Σάιθ. Ο Ταμπό κάνει την προσπάθεια, μπαίνει περιοχή, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ταμπό, το πλασέ απέναντι, ευκαιρία, έξω την κοινή. Κάνει το σίγουρο ο Γάλλος. Εδώ τα έκανε όλα ο Ταμπό. Έδωσε έτοιμο γκολ στον Τικινή που είπε όχι. Και η Πάφος παραμένει στη διεκδίκηση θετικού αποτελέσματος. Φάουλ που εκτελέστηκε. Τρέχει ο Πίτας. Παναγίνει λάθος. Ο Πίτας θα περάσει. Ευκαιρία Παναγίνει. Απομακρύνεται η μπάλα προσωρινά. Γιαννιώτας νέο πλασέ. Ρούτκο απόκρουση. Ταμπό το κεφάλι πάνω στην γραμμή. Ο Κβίτα. Διπλή τριπλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα να τελειώσει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Ξεκινάει η φάση με τον Πίτα. Ο Ρούτκο βγαίνει, ο Πίτας κερδίζει, γυρίζει περιοχή, βγαίνει άμυνα από τον Σάιθ. Το πλασέ από τον Γιαννιώτα, η απόκρουση από τον Ρούτκο, το κεφάλι από τον Ταμπό, διώχνει σε κόρνερ ο Κβίτα στη γραμμή. Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς.